Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 69 ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο θα μας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια όχι τόσο γνωστή ψυχική διαταραχή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ψυχική διαταραχή της παρασυσσόρευσης, hoarding disorder ονομάζεται στα αγγλικά. Μπορεί να βρείτε στη βιβλιογραφία τη διαταραχή παρασυσσόρευσης και με τον όρο διαταραχή αποθυσάβρεσης, αλλά θεωρείται πιο δόκιμος ο όρος της παρασυσσόρευσης και θα καταλάβετε στη συνέχεια του επεισοδίου γιατί. Η διαταραχή αυτή, Hoarding Disorder, διαταραχή παρασυσσόρευσης, χαρακτηρίζεται από αδυναμία απαλλαγής αντικειμένων από ένα πρόσωπο, ανεξαρτήτως της αντικειμενικής αξίας που έχουν τα αντικείμενα και στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζεται και υπέρμετρη συγκέντρωση αντικειμένων με αποτέλεσμα να κατακλίζονται οι χώροι της οικίας όπου διαμένει ένα πρόσωπο οι χώροι του σπιτιού στο οποίο διαβεί και αυτό να οδηγήσει σε σημαντική λειτουργική έκπτωση ή και δυσφορία. Με απλά λόγια, όταν ένας άνθρωπος έχει διαταραχή παρασυσσόρευσης, δεν μπορεί να πετάξει αντικείμενα. Παρασυσσορεύει στο σπίτι του, στο χώρο του, ό,τι αντικείμενο έχει, χωρίς να διαχωρίζει ποιο αντικείμενο είναι σημαντικό και ποιο όχι. Στις περισσότερες κλινικές περιπτώσεις αυτό που παρατηρείται σε ένα σπίτι κάποιου χόαρντερ ή κάποιου ανθρώπου ο οποίος έχει τη διαταραχή παρασυσσόρευσης είναι βουνά από άχρηστα συνήθως αντικείμενα, πολλές φορές μπλεγμένα και με χρήσιμα αντικείμενα, ολόκληρη σωρή και να μην υπάρχει χώρος να περάσει το άτομο. Ολόκληρα δωμάτια γεμάτα σφιχτικά με αντικείμενα, σκουπίδια και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια του επεισοδίου για την επικινδυνότητα αυτής της διαταραχής. Η διαταραχή παρασυσσόρευσης έχει πλέον τη δική της ταξινόμηση, διάγνωσης στον DSM, στον DSM-5 και κατατάσσεται πλέον στις διαταραχές του ψυχαναγκαστικού φάσματος ενώ παλαιότερα θεωρούνταν ότι η διαταραχή παρασυσσόρευσης είναι ένα παρακλάδι της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής, τώρα πλέον είναι ξεχωριστή διαταραχή και εντάσσεται στο ψυχαναγκαστικό φάσμα. Υπάρχει ένα μοντέλο θεωρητικό, το οποίο συστήνεται και προτείνεται ως το πλέον κατάλληλο για να κατανοήσουμε τα κλινικά χαρακτηριστικά αυτής της διαταραχής, τους παράγοντες προδιάθεσης, το πώς δημιουργείται αυτή η διαταραχή, πότε θα ξεκινήσει και πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαταραχή, πώς διαιωνίζεται και προτείνει το μοντέλο αυτό και μια θεραπευτική προσέγγιση. Πρόκειται για το λεγόμενο γνωστικό αίτιο-παθογενετικό μοντέλο, το οποίο για σκοπού συντομία στη συνέχεια θα αναφερόμαστε στο γνωστικό μοντέλο σε σχέση με τη διαταραχή παρασυσσόρευσης γνωστικό αιτιοπαθογενετικό μοντέλο. Δηλαδή το γνωστικό μοντέλο το οποίο προσπαθεί να καταλάβει τα αίτια αυτής της διαταραχής, την παθογένεια αυτής της διαταραχής και προτείνει και λύσεις θεραπευτικές για αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής. Η διαταραχή παρασυσσόρευσης χαρακτηρίζεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, από την τεράστια δυσκολία που έχει ένα πρόσωπο που πάσχει με αυτή τη διαταραχή να πετάει στα σκουπίδια ή να αποχωρίζεται διάφορα υπάρχοντα που έχει αυτό το πρόσωπο και αυτό γίνεται ανεξαρτήτως από την πραγματική τους αξία. Και επίσης τα άτομα με διαταραχή παρασυσσόρευσης συνεχώς επίμονα αποχτούν νέα αντικείμενα τα οποία βάζουν μαζί με τα υπόλοιπα αντικείμενα στους σωρούς αντικειμένων που βρίσκονται στους χώρους διαβίωσης τους, στις αυλές τους, στις αποθήκες τους και σε οποιοδήποτε χώρο κατέχουν. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτά τα αντικείμενα, αυτά τα υπάρχοντα συσσωρεύονται σε τεράστιους αριθμούς που γεμίζουν ασφιχτικά το χώρο που ζει ένα πρόσωπο και πλέον χάνει τη λειτουργικότητα του χώρο. Μια τραπεζαρία δεν είναι πλέον ένα χώρο στον οποίο τρώει ένα πρόσωπο ή μια οικογένεια. Ένα υπνοδωμάτιο δεν είναι ένα χώρο στον οποίο μπορεί να κοιμηθεί το πρόσωπο. Ένα μπάνιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο. Αυτό προκαλεί σημαντική βλάβη στη λειτουργικότητα του προσώπου το οποίο διαβιεί σε αυτό το χώρο και οπωσδήποτε ο χώρος διαβίωσης, όπως είπα και προηγουμένως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο έχει φτιαχτεί. Επίσης, πολλές φορές και το ίδιο το πρόσωπο που πάσχει από τη διαταραχή παρασυσσόρευσης, αλλά και άλλα πρόσωπα, οικία σε αυτό, συγγενικά πρόσωπα ή φιλικά πρόσωπα, νιώθουν τεράστια δυσφορία λόγω αυτής της κατάστασης, της συνθήκης. Πρόσφατα ήρθε στη δημοσιότητα το ζήτημα της διαταραχής παρασυσσόρευσης όταν κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα σε σχέση με ένα πρόσωπο μεγάλο ηλικία το οποίο ζούσε σε ένα διαμέρισμα που όταν μπήκαν άλλοι άνθρωποι σε αυτό το διαμέρισμα περιγράφουν ότι αντίκρισαν πολύ άσχημες συνθήκες βρωμιάς και παρασυσσόρευσης αχρήστων αντικειμένων. Με βάση το γνωστικό μοντέλο φαίνεται ότι το να μαζεύει κάποιος όλα αυτά τα αντικείμενα, να τα αποταμιεύει τροποντινά και το να δυσκολεύεται να τα πετάξει, φαίνεται πως συνδέεται με λανθασμένες πεπιθήσεις, υποκειμενικές πεπιθήσεις που έχει, σχετικά με την αξία των αντικειμένων. Ο άνθρωπος που πάσχει από διαταραχή παρασυσσόρευσης προσδίδει στα αντικείμενα που μαζεύει μανιωδός, εργαλειακή, συναισθηματική και εγγενή αξία που δεν έχουν στην πραγματικότητα. Συνδέεται δηλαδή με αυτά τα αντικείμενα με τρόπους οι οποίοι δεν είναι αναμενόμενοι για τα αντικείμενα και για τον άνθρωπο. Πρόκειται δηλαδή για μια γνωστική, ας μου επιτραπεί, ο όρος διαστροφή, συνδέεται και σκέφτεται για αυτά τα αντικείμενα το πρόσωπο με τη διαταραχή παρασυσσόρευσης με ένα στρεβλό νοητικό ή αλλιώς γνωστικό τρόπο. Και παρόλο που αυτή η διαταραχή έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ίδιο το πρόσωπο που υποφέρει από τη διαταραχή, στην οικογένεια του προσώπου αυτού και στην κοινότητα, μέχρι πρόσφατα αυτή η διαταραχή, η διαταραχή παρασυσσόρευσης, ήταν ένα παραμελημένο εντό εισαγωγικών κλινικό φαινόμενο. Δεν μιλούσαμε γι' αυτό. Παρόλο που συνέβαινε, ήταν κάτι που το παραμελούσαμε και δεν το βλέπαμε ως μια ξεχωριστή ψυχική διαταραχή όπως και είναι. Θα δούμε στη συνέχεια ότι έχει συνωσιρότητα με άλλες ψυχικές διαταραχές, αλλά δεν πάβει να αποτελεί μια ξεχωριστή ψυχική διαταραχή. Πρόσφατα έχουν γίνει ερευνητικές προσπάθειες ούτως ώστε να μελετηθεί και να κατανοηθεί το φαινόμενο αυτό, οι οποίες αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τόσο τη διάγνωση, όσο και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Έγινε γνωστό αυτό το φαινόμενο στο ευρύτερο κοινό μέσα από κάποιες σειρές τηλεοπτικών reality αμερικανικής προελεύσεως οι οποίες παρουσίαζαν τέτοιες περιπτώσεις από ανθρώπων με πρόβλημα διαταραχής παρασυσσόρευσης και τις παρεμβάσεις που έκαναν οι στα σπίτια τους. Υπάρχει ένα αμερικανικό κανάλι που είναι κυρίως κανάλι reality, το TLC, True Life Channel, που την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία παρουσιάζει τέτοιες εκπομπές. Και οι πρόσφατες, όπως είπαμε, ερευνητικές προσπάθειες έχουν οδηγήσει ώστε να ταξινομηθεί ως ξεχωριστή διαγνωστική οντότητα στην πιο πρόσφατη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, το γνωστό DSM. Στον DSM-5, το οποίο κυκλοφόρησε το 2013, κατατάσσεται ως ξεχωριστή ψυχική διαταραχή, ως ξεχωριστή διαγνωστική οντότητα, η διαταραχή της παρασυσσόρευσης holding disorder είναι όρος στα αγγλικά, hoarding, hoarder, αυτός που παρασυσσορεύει, hoarding ή παρασυσσόρευση. Και είναι ενδιαφέρον που είναι γερούνδιο, τελειώνει σε ing, που σημαίνει κάτι συνεχόμενο και παρατηταμένο. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε ως καλύτερο όρο τον όρο παρασυσσόρευση παρά τον όρο αποθυσάβρηση που προτείνονταν παλαιότερα, γιατί ακριβώς ο όρος παρασυσσόρευση δείχνει ακριβώς αυτή την υπερβολή και τη συνεχόμενη παρασυσσόρευση αντικειμένων. Δεν μαζεύει μια φορά κάποιος πολλά χρήστα αντικείμενα και συνεχίζει να ζει με αυτά. Μαζεύει συνέχεια με έναν τρόπο καταναγκαστικό, γι' αυτό και αυτή η ψυχική διαταραχή ταξινομείται στις διαταραχές του ψυχαναγκαστικού φάσματος. Η παρασυσσόρευση πλέον δεν θεωρείται σύμπτωμα ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής ή ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας όπως θεωρούνταν παλαιότερα. Κατατάσσεται, όπως είπαμε, μεταξύ των διαταραχών ψυχαναγκαστικού φάσματος ως μία ξεχωριστή, μοναδική διαταραχή. Η συγκεκριμένη διαταραχή σχετίζεται κυρίως με μια επίμονη δυσκολία του ατόμου να αποχωριστεί, να πετάξει τα αντικείμενα που πρέπει να αποχωριστεί ή να πετάξει. Δεν μιλάμε να αποχωριζόμαστε ή να πετάμε αντικείμενα που μας είναι ρεαλιστικά πραγματικά χρήσιμα, αλλά για άχρηστα αντικείμενα. Το πρόσωπο που πάσχει από διαταραχή παρασυσσόρευσης θεωρεί, νιώθει, πιστεύει ότι έχει ανάγκη να αποθηκεύσει όλα τα αντικείμενα. Μάλιστα, είναι τόσο μεγάλη αυτή η ανάγκη που νιώθει για να μαζεύει και να αποθηκεύει αντικείμενα ώστε να βιώνει έντονο άγχος και τρόμο μόνο και στη σκέψη να αποχωριστεί αντικείμενα. Δηλαδή αν τον επισκεφθεί αν τολμήσει να τον επισκεφθεί, αν αφήσει να τον επισκεφθεί ένα φιλικό ή συγγενικό του πρόσωπο και του πει γιατί μαζεύεις όλες αυτές τις στήλε με παλαιές εφημερίδες, με παλαιά περιτυλίγματα πακέτων, με παλαιές συσκευασίε αντικειμένων, με σκουπίδια που θα έπρεπε να τα έχει πετάξει. Για παράδειγμα κάποιο μπορεί να παρασυσσωρεύει τις συσκευασίε έτοιμου φαγητού που παραδίδουν με τη μορφή delivery και να του πει γιατί πρέπει να τα μαζεύει αυτά. Είναι μια καλή ιδέα να τα πετάξει. Μπορεί να τρομοκρατηθεί μόνο και στην προτροπή να πετάξει αντικείμενα. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, είναι μικρό το ποσοστό του γενικού πληθυσμού που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη διαταραχή. Κάποιες μελέτες μιλάνε για αριθμούς από 2% μέχρι κάποιες άλλες μελέτες που μιλάνε μέχρι και 6%. Άρα ο επιπολασμός της διατοραχής αυτής υπολογίζεται περίπου στο 2% μέχρι και 6% του πληθυσμού. Ενώ ο παλαιότερος μύθος που επικρατούσε ότι πιο συχνά παθαίνουν διαταραχή παρασυσσόρευσης οι άνδρες παρά οι γυναίκες πλέον έχει καταρριφθεί. Φαίνεται ότι κάποια πρόσωπα παρουσιάζουν κάποια πρώτα συμπτώματα στην εφηβεία και στην πρώτη νεότητα, ενώ η ηλικία στην οποία πλέον εδρεώνεται μια τέτοια διαταραχή είναι η μέση ηλικία και η τρίτη ηλικία. Δηλαδή από τα 55 χρόνια και πάνω είναι πιο πιθανό κάποιος να έχει Τη διαταραχή παρασυσσόρευσης έστω και αν στην εφηβεία ή στην πρώτη νεότητα έδειξε κάποια σημάδια δηλαδή περισσότερες διαγνώσεις γίνονται σε ανθρώπους 55 ετών και αν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί ένας νεότερος άνθρωπος να διαγνωστεί με αυτή τη διαταραχή ένας άνθρωπος 50 ετών για παράδειγμα ή και κάποιος σε μεγαλύτερη ηλικία για να διαγνωστεί κάποιος με αυτή τη διαταραχή πρέπει να γίνει μια επιτούτου διάγνωση από ειδικό ψυχικής υγείας, ψυχολόγο ή ψυχίατρο που να γνωρίζει τα στοιχεία, τα απαραίτητα για τη διάγνωση. Δηλαδή πρέπει να συναντήσει το πρόσωπο τα απαραίτητα διαγνωστικά κριτήρια σύμφωνα με τον DSM-5 πρέπει να γίνει κλινική αξιολόγηση και διερεύνηση αν συναντιούνται τα απαραίτητα κριτήρια για διάγνωση και βασικό κριτήριο είναι η διαταραχή παρασυσσόρευσης να καθιστά το άτομο πλήρως δυσλειτουργικό στην καθημερινότητα του. Όπως και με άλλες ψυχικές διαταραχές, βασικό κριτήριο για μια έγκυρη διάγνωση είναι η ύπαρξη της διαταραχής να προκαλεί σημαντική δυσλειτουργία και δυσφορία στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα ίδια τα πρόσωπα με διαταραχή παρασυσσόρευσης δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημά τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Επειδή αυτές τις μέρες λόγω του ότι έχει δοθεί μια δημοσιότητα στο ζήτημα, όπως σας είπα, δεν θέλω να πω περισσότερα στοιχεία. Ε, μπορεί οποιοδήποτε θέλει να το ψάξει, γιατί δεν θα, με, δεν θα μου άρεσε να πω το τάδε πρόσωπο που έκανε την τάδε δουλειά όταν ήταν νεότερο. Τώρα σε αυτή την ηλικία έχει διαταραχή παρασυσσόρευσης, γιατί η διαταραχή αυτή σχετίζεται με έντονο κοινωνικό στίγμα και δεν θέλω να συνεισφέρω στην επέκταση αυτού του στίγματος. Και θεωρώ ότι εάν έχουμε στο περιβάλλον μας το φιλικό και το οικογενειακό ένα πρόσωπο με παρασυσσόρευση ή που υποψιαζόμαστε ότι έχει διαταραχή παρασυσσόρευσης χρειάζεται να μην το κοροϊδεύουμε, να μην το περιγελούμε αλλά να το σπρώχνουμε, να το συμβουλεύουμε ώστε να πάρει βοήθεια από ειδικού ψυχικής υγείας παρόλο που δεν έχει ψηλά ποσοστά θεραπευσιμότητας αυτή η διαταραχή και θα πούμε στη συνέχεια γιατί. Είναι σημαντικό ότι το ίδιο το άτομο δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημά του. Οπότε συγγενείς ανθρώπων που είχαν διαταραχή παρασυσσόρευσης ή που έχουν διαταραχή παρασυσσόρευσης, οι οποίοι μπορεί να αγωνιούν έντονα, μην τυχόν και ήδη εκδηλώσουν αυτή τη διαταραχή, θα έλεγα ότι το γεγονός ότι ανησυχούν μην τυχόν και εκδηλώσουν αυτή τη διαταραχή είναι πολύ θετικό σημάδι. Γιατί σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται τον παραλογισμό του σκεπτικού του παρασυσσωρευτή. Οπότε, εάν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι παράλογο σκεπτικό το να παρασυσσωρεύεις, σημαίνει ότι δεν έχεις το στρεβλό σκεπτικό που είναι απαραίτητο για να εκδηλώσεις τη διαταραχή παρασυσσώρευσης και σημαίνει ότι θα είσαι vigilant, θα είσαι στις επάλξεις και δεν θα επιτρέψεις στον εαυτό σου να εκδηλώσει αυτή τη διαταραχή. Το ίδιο ισχύει και για άλλες διαταραχές του ιδιοψυχαναγκαστικού φάσματος. Παιδιά, μητέρων, πατεράδων, οι οποίοι έχουν είτε ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, είτε ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, τα οποία αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να έχουν κάποια τάση προ του ψυχαναγκασμού, Έχουμε κάνει επεισόδιο για την ψυχαναγκαστική διαταραχή και που προσπαθούν από ενωρί να μην αφήσουν τον εαυτό τους να μπει στο λούκι των ιδιοψυχαναγκασμών και ζητήσουν και ψυχοθεραπευτική βοήθεια και στήριξη για αυτό το ζήτημα, μπορεί ενώ έχουν κάποια γενετική προδιάθεση να μην εκδηλώσουν μια τέτοια ψυχική διαταραχή. Το ίδιο ισχύει και για τη διαταραχή παρασυσσόρευσης η οποία όπως είπα προηγουμένως έχει ξεχωριστεί, έχει διαχωριστεί από την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή αλλά δεν πάβει να βρίσκεται στο φάσμα ιδιοψυχαναγκαστικών διαταραχών. Άρα, εάν προβληματίζεστε, μην τυχόν και εκδηλώσετε διαταραχή παρασυσσόρευσης επειδή υπάρχει παρασυσσόρευτη στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Το γεγονό και μόνο ότι ανησυχείτε και προβληματίζεστε είναι θετικό σημάδι για το ότι πολύ πιθανόν να μην εκδηλώσετε μια τέτοια διαταραχή έστω και αν έχετε κάποια κληρονομική προδιάθεση, γιατί ακόμη δεν γνωρίζουμε ξεκάθαρα τα αίτια αυτή τη διαταραχή. Όπω είπαμε και προηγουμένω, πολύ συχνά η διαταραχή παρασυσσόρευση εμφανίζεται μαζί με άλλε ψυχικέ διαταραχέ. Παρουσιάζει δηλαδή συνοσιρότητα με άλλες ψυχικές διαταραχές. Όπως διαταραχές συναισθήματος, μία διαταραχή συναισθήματος είναι η κατάθλιψη και άλλες μορφές κατάθλιψης και συναφείς διαταραχές συναισθήματος, αγχώδεις διαταραχές και σε κάποιες περιπτώσεις χρήση ουσιών. Διαταραχές εθισμού δηλαδή. Δεν είναι απαραίτητο όποιος έχει διαταραχή παρασυσσόρευσης ότι οπωσδήποτε θα έχει και κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές ή θα κάνει κατάχρηση ουσιών, πολλές φορές όμως υπάρχει συνόσηρότητα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, εντάσσεται στην κατηγορία διαταραχών ιδιοψυχαναγκαστικού φάσματος και πάμε τώρα να δούμε τα συμπτώματα, τα κύρια συμπτώματα της διαταραχής παρασυσσόρευσης. Πρώτο σύμπτωμα, δυσκολία απόρριψης αντικειμένων οι πάσχοντες με διαταραχή παρασυσσόρευσης βιώνουν έντονο άγχος όταν καλούνται να αποχωριστούν αντικείμενα ανεξαρτήτως της χρησιμότητας αυτών των αντικείμενων. Άρα, δυσκολία απόρριψης αντικειμένων. Δεν μπορούν να πετάξουν πράγματα που είναι αχρίαστα ή να δώσουν πράγματα που είναι αχρίαστα για ανακύκλωση για παράδειγμα ή να τα δώσουν σε άλλους ανθρώπους που μπορεί σε αυτούς να είναι χρήσιμα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η συσσόρευση των αντικειμένων που δεν μπορούν να αποχωριστούν και ακαταστασία Σύμφωνα με τους Frost and Hartle του 1996, τα αντικείμενα καταλαμβάνουν πολλούς και σημαντικούς χώρους του σπιτιού Προκαλώντας δυσκολίες στη χρήση αυτών των χώρων για καθημερινές δραστηριότητες Και είπαμε το παράδειγμα προηγουμένως μια κουζίνα μέσα στην οποία πλέον δεν μπορεί να μαγειρέψεις. Ένα σαλόνι μέσα στο οποίο πλέον δεν μπορεί να καθίσει. Ένα υπνοδωμάτιο μέσα στο οποίο δεν μπορεί να βγάλει τα ρούχα σου, να βάλει τι πιτσάμε σου, να ξαπλώσει και να ξεκουραστεί. Ή ένα δωμάτιο λουτρού στο οποίο δεν μπορεί πλέον να κάνει μπάνιο. Άρα, είπαμε, δυσκολία απόρριψη αντικειμένων, συσσόρευση αντικειμένων για καταστασία στου χώρου του σπιτιού και το τρίτο σύμπτωμα συναισθηματική προσκόλληση στα αντικείμενα. Οι άνθρωποι που έχουν διαταραχή παρασυσώρευση αναπτύσσουν αφύσικους ισχυρού δεσμού συναισθηματικού με τα αντικείμενα του, συνδέονται δηλαδή με τα αντικείμενα του, μπορεί να αισθάνονται κιόλα ότι αυτά τα αντικείμενα που του περιβάλλουν είναι αναπόσπαστο μέρο τη ταυτότητά του. Και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την απομάκρυνση των αντικειμένων, με με βάση τους μάθς και άλλους το 2020. Ισχυρή συναισθηματική δεσμή με τα αντικείμενα. Νιώθουν τα αντικείμενα ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας τους. Δεν συνδέονται με ανθρώπους δηλαδή, συνδέονται με αντικείμενα. Ισχυρή συναισθηματική δεσμή με αντικείμενα. Άρα, η διαταραχή παρασυσσόρευσης έχει το στοιχείο του ότι ο Πάσχων ή η Πάσχουσα δεν μπορεί να πετάξει ή να αποχωριστεί αντικείμενα, συσσωρεύει αυτά τα αντικείμενα με ακατάστατο τρόπο σε σημείο που να γίνεται δυσλειτουργική διαβίωση στο χώρο, συνδέονται συναισθηματικά με τα αντικείμενα, προσκολούνται συναισθηματικά στα αντικείμενα, με τα αντικείμενα και παρακολύεται η καθημερινή τους λειτουργικότητα. Γι' αυτό μιλάμε για διαταραχή. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα μπορούσε να λειτουργήσει αν δεν είχε αυτή τη διαταραχή αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί πλέον να έχει τη λειτουργικότητα. Ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει συχνά και μιλάμε δύσκολα γι' αυτό είναι η παρασυσσόρευση ζώων υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν παρασυσσωρεύουν μόνο αντικείμενα, αλλά παρασυσσωρεύουν και ζώα. Μιλάμε για τη συνθήκη εκείνη στην οποία ένα πρόσωπο παρασυσσωρεύει ζώα. Δεν μιλάμε για ένα, δύο, τρία, τέσσερα κατοικίδια. Μιλάμε για διψήφιους αριθμούς κατοικιδίων σε χώρους οι οποίοι δεν είναι επαρκείς για την επαρκή φροντίδα και περιποίηση αυτών των κατοικιδίων, οπότε τα σπίτια των ανθρώπων που παρασυσσωρεύουν ζώα βρίσκονται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, άθλιες συνθήκες υγιεινής και άθλιες συνθήκες υγείας των ιδίων των ζώων. Αν για παράδειγμα έχει ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου 15-20 ζώα, δεν υπάρχει χώρος ούτε για να φάνε τα ζώα, ούτε για να καθαριστούν τα ζώα, ούτε για να κάνουν την ανάγκη τους τα ζώα, ούτε για να είναι καθαρά. Και πολλές φορές άνθρωποι που κάνουν παρασυσσόρευση ζώων παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως έναν άνθρωπο που θυσιάζεται για τα ζώα τους, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν επαρκή φροντίδα τα ζώα αυτά γιατί είναι αδύνατον ένα πρόσωπο να φροντίσει από μόνο του σε έναν περιορισμένο χώρο και με περιορισμένα μέσα τον αριθμό των ζώων που παρασυσσωρεύουν. Και στην ουσία, ενώ θεωρούν ότι είναι φιλόζωοι, στην ουσία άθελα τους κακοποιούν αυτά τα ζώα τα οποία παρασυσσωρεύουν. Βασικό στοιχείο του να κατανοήσουμε και να υποψιαστούμε ότι κάποιος έχει διαταραχή παρασυσσόρευσης είναι η παντελής έλλειψη αναισθησία. Δεν αντιλαμβάνεται το πρόσωπο με τη διαταραχή παράρρηση ότι έχει πρόβλημα. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το επεισόδιο μπορεί να ακούσει κάποιο πρόσωπο που παρασυσσωρεύει ζώα και να με κατηγορήσει ότι δεν αγαπάω τα ζώα, ότι ζηλεύω για παράδειγμα που φροντίζει πολλά ζώα και εγώ φροντίζω μόνο δύο και ούτω καθεξής. Το στοιχείο της έλλειψης αναισθησίας είναι σημαντικό και για τους ειδικού, στην αξιολόγηση που κάνω για τη διάγνωση, για τη διαταραχή. Είναι όμως σημαντικό και για τους οικείους των ανθρώπων με διαταραχή παρά παρασυσσόρευσης, επειδή πολλές φορές σου έρχεται να τρελαθείς, σου έρχεται κυριολεκτικά να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Όταν προσπαθείς να συνεννοηθείς με έναν δικό σου άνθρωπο, φίλο σου, συγγενή σου, πατέρα σου, μητέρα σου, αδερφό σου, αδερφή σου, σύντροφο, πρώην σύντροφο, και να του εξηγήσει ότι δεν γίνεται σε αυτό το μικρό περιορισμένο χώρο που ζεις ο οποίο προνοεί να ζήσει ένα άτομο με ένα κατοικίδιο ίσω. Εσύ να έχει μέσα τόσε χιλιάδε, μυριάδε αντικείμενα. Άτσαλα πεταγμένα, να είναι όλοι οι χώροι γεμάτοι και να υπάρχουν και υγειονομικοί κίνδυνοι, όπω θα δούμε στη συνέχεια. Το πρόσωπο αυτό δεν το καταλαβαίνει, σαν να μην βλέπει γύρω του τι συμβαίνει πλήρης έλλειψη αναισθησίας. Πλήρης έλλειψη επίγνωσης της προβληματικότητας της κατάστασης και της συνθήκη. Σε αυτό το σημείο θέλω να διαχωρίσω ότι είναι άλλο πράγμα η διαταραχή παρασυσσόρευσης και άλλο πράγμα το να είναι κάποιο συλλέχτης αντικειμένων. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τη διαταραχή παρασυσσόρευσης ούτε με την απλή συλλογή αντικειμένων. Κάποιο, για παράδειγμα, κάνει συλλογή από ρολόγια, κάποιο άλλο κάνει συλλογή από γραμματόσημα και ούτω καθεξής. Ούτε να τη με την αυξημένη αποθήκευση αγαθών. Δηλαδή, αν κάποιο ψωνίζει, για παράδειγμα, και παίρνει αντί να πάρει ένα πακέτο χαρτιών υγεία, κάθε φορά που πάει στο σούπερ μάρκετ, παίρνει δύο για να νιώθει ασφάλεια ότι έχει περισσότερα. Δηλαδή, έχει αυξημένη αποθήκευση αντικειμένων, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει διαταραχή παρασυσσόρευσης. Η βασική διαφορά μεταξύ των holders, αυτών που παρασυσσορεύουν αντικείμενα, και αυτών που δεν είναι holders, είναι απλοί συλλέχτες, οι άνθρωποι που κάνουν αυξημένη αποθήκευση, υπάρχει ένας αδόκιμος όρος, το κατοχικό σύνδρομο που λέγεται στην καθομιλουμένη, όπου ε, λόγω της πείνας, που πέρασε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, αρκετοί άνθρωποι όταν ψωνίζουν παίρνουν προϊόντα από την υπεραγορά, από το σούπερ μάρκετ, προϊόντα ξηρά στροφή, προϊόντα τα οποία μπορούν να διατηρηθούν σε κάποιες ποσότητες φοβούμενοι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει ανάγκη για τροφή. Αυτή η αυξημένη αποθήκευση σε καμία περίπτωση δεν συνιστά παρά συσσόρευση. Και η βασική διαφορά μεταξύ των holders, των παρασυσσωρευτών και αυτών που δεν είναι παρασυσσωρευτές βρίσκεται στο βαθμό της συσσόρευσης και όχι τόσο στα είδη των αντοκειμένων. Δηλαδή ένας που είναι παρασυσσωρευτής έχει απίστευτα μεγάλους αριθμούς αντικειμένων που παρασυσσωρεύει. Ενώ ένας απλός συλλέχτης ή κάποιος που κάνει αυξημένη αποθήκευση αντικειμένων είναι σε λογικά πλαίσια που το κάνει και αυτό δεν παρακολύει, δεν παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα του σπιτιού του. Με βάση τους Καλογεράκη και Μιχόπουλο το 2017... Η βασική διαφορά βρίσκεται στο βαθμό συσσόρευσης και όχι στα είδη των αντικειμένων μπορεί να περιλαμβάνουν ρούχα, εφημερίδες, περιοδικά και άλλα συναισθηματική προσκόλληση με τα αντικείμενα που συλλέγουν μπορεί να έχουν και οι συλλέχτες αλλά και οι παρασυσσορευτές. Η διαφορά όμως είναι ότι οι παρασυσσορευτές δεν θέλουν να επιδεικνύουν αυτά που παρασυσσορεύουν ενώ οι συλλέχτες οργανώνουν τις συλλογέ του, τις θαυμάζουν, τις επιδεικνύουν, έχουν μια διαφορετική σχέση με αυτά τα αντικείμενα. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχει καταναγκαστική φύση σε αυτή τη διαταραχή και η απόκτηση των αντικειμένων γίνεται σε μεγάλο βαθμό με παρορμητικότητα. Δεν κάθονται δηλαδή να σχεδιάζουν από πριν πώς θα αγοράσουν ή πώς θα αποκτήσουν ένα αντικείμενο. Με το που βλέπουν το αντικείμενο έχουν μια έντονη παρόρμηση να το κάνουν χτήμα τους. Και την ίδια ώρα οι παρασυσσωρευτές παράλληλα με την Α, παρορμητική απόκτηση αντικειμένων δεν έχουν δυνατότητες και γνώσεις ή ικανότητες να οργανώσουν και να διαχειριστούν τον προσωπικό του χώρο. Είναι ένας συλλέκτης, μπορεί να ψάχνει ένα αντικείμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα, να οργανώνει πώς θα αποκτήσει αυτό το αντικείμενο, να το φέρνει με μεγάλη σπουδή και προσοχή, να έχει την ειδική προθήκη που θα το βάλει μέσα... Ενώ οι παρασυσσωρευτές με το που βλέπουν τα αντικείμενα με έναν καταναγκαστικό σχεδόν βουλημικό τρόπο όπως τρώει κάποιο βουλημικά χωρίς σταματημό θα αποκτήσουν αυτά τα αντικείμενα. Αυτή είναι η διαταραχή παρασυσσόρευσης η οποία έχει σοβαρές συνέπειες για τη ψυχική και τη σωματική υγεία του πάσχοντος. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντική κίνδυνη για την υγεία με βάση τους Τσεν και άλλους το 2023 οι συσσωρευμένοι χώροι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγιεινής και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων. Είναι επικίνδυνοι και ως συγκεκριμένα μπορεί να δημιουργηθούν σοβαροί κίνδυνοι όπως πτώση αντικειμένων εάν στο πάνω μέρος μια στήλης παρασυσσωρευμένο αντικείμενο, υπάρχει ένα βαρύ αντικείμενο, μπορεί να πέσει και να χτυπήσει το πρόσωπο που περνάει από κάτω, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για βουνά αντικείμενων, όχι για λίγα αντικείμενα. Μπορεί να παρασυσσωρεύονται τρόφιμα τα οποία να μολυνθούν και να είναι αιστεία μόλυνση. Πολύ συχνά παρουσιάζονται έντομα κατσαρίδες, μυρμήγκια και διάφορα άλλα επικίνδυνα έντομα είναι εύκολο να ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε ένα σπίτι που παρασυσσωρεύονται τόνοι χαρτιού και έφλεκτων υλικών και σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης υπάρχουν δυσκολίες να βγεις από το σπίτι με βάση του στίκητε και φρός το 2014. Αναφέρονται δεικτικά κάποιες μελέτες αλλά νομίζω είναι σε όλους μας ξεκάθαρο ότι αν γεμίσουμε ασφιχτικά ένα σπίτι με άχρηστα αντικείμενα θα είναι και εύκολο να γίνει και μόλυνση στο σπίτι ποντίκια, κατσαρίδες, έντομα είναι εύκολο να υπάρχει βρωμιά και δυσοδεία μπορεί εύκολα να αρπάξει φωτιά και να μην μπορούμε να τη σβήσουμε αυτή τη φωτιά αν υπάρχει κάποιο κίνδυνο όπω ένα σεισμό, να μην μπορούμε να βγούμε εύκολα από το σπίτι, νομίζω γίνεται εύκολα κατανοητό. Άρα, οι πιο σοβαρέ συνέπειε είναι η κίνδυνοι για την υγεία, και στη συνέχεια εξίσου σοβαρέ συνέπειε είναι αυτέ που έχουν να κάνουν με την κοινωνική φύση. Απομονώνονται κοινωνικά τα πρόσωπα τα οποία πάσχουν από διατεραχή παρασυσσόρευση, συχνά ντρέπονται για την κατάσταση του σπιτιού τους... και απομονώνονται κοινωνικά, γεγονός... που επιδεινώνει τα ψυχολογικά του προβλήματα με βάση του και συνεργάτε του 2020. Επιπλέον, η γύρω τους οι άνθρωποι οποίοι είναι συγγενείς ή φίλοι με ένα πρόσωπο με διαταραχή παρασυσσόρευσης απομακρύνονται επειδή αποθαρρύνονται από τις ανθιγιεινές και χαοτικές συνθήκες διαβίωσης. Και αντιλαμβάνεστε ότι ούτε και η προσωπική υγιεινή ενός πρόσωπου με διαταραχή παρασυσσόρευσης φροντίζεται. Όπως δεν φροντίζεται και η καθαριότητα και η υγιεινή του σπιτιού του. Πάμε τώρα στις ψυχολογικές επιπτώσεις. Η διαταραχή παρασυσσόρευσης όπως είπαμε και προηγουμένως συνδέεται πολύ συχνά με συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους. Όπως είπαμε και προηγουμένως μέχρι στιγμή το γνωστικό μοντέλο για τη διαταραχή παρασυσσόρευσης είναι το κύριο Ευραίω αποδεκτό κλινικά και εμπειρικά υποστηριζόμενο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των χαρακτηριστικών της διαταραχής παρασυσσόρευσης και επίσης προσφέρει μια εξήγηση σχετικά με τους παράγοντες προδιάθεσης, έναρξης και διαιώνισης της διαταραχής, καθώς και τη βάση για την ανάπτυξη συγκεκριμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Υπάρχουν τέσσερις παράγοντες οι οποίοι ενδείκνυνται, ε, τονίζονται, αναδεικνύονται από το γνωστικό μοντέλο ως τα ψυχολογικά αίτια της διαταραχής παρασυσσόρευσης. Ο πρώτος παράγων είναι η προσωπική ευαλωτότητα. Personal vulnerability είναι ο όρος στα αγγλικά. Κληρονομικότητα, όπως κληρονομική προδιάθεση για τέτοιου είδου διαταραχές. Πρόημες εμπειρίες και γεγονότα της ζωής, δηλαδή σοβαρά τραύματα στην παιδική ηλικία χαρακτηρολογικά στοιχεία, personality traits και δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Προσωπική ευαλωτότητα η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα ψυχολογικό αίτιο για την ανάπτυξη της διαταραχής παρασυσσόρευσης έχει να κάνει με κληρονομικές προδιαθέσεις προς τέτοιες συνθήκες, τραύματα ανεξιχνίαστα, προσπέλαστα και αθεράπευτα και έντονα τραύματα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. χαρακτηρολογικά στοιχεία, το κάθε παιδί φέρνει μαζί του κάποια personality traits, κάποια ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία που μπορεί να τίνουν προς την παρασυσσόρευση και δυσπραγίες προσωπικές δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ξαναλέω, εάν έχουμε κάποιο γονέα, κάποιον παππού, κάποιο συγγενή με διαταραχή παρασυσσόρευσης και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι η διαταραχή παρασυσσόρευσης είναι κάτι πολύ προβληματικό και δεν θέλουμε να την πάθουμε, το πιο πιθανό είναι να μην την πάθουμε. Γιατί ξαναλέω, το βασικότερο πρόβλημα των παρασυσσορευτών είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται πως αυτό είναι πρόβλημα. Δεύτερος παράγοντας ο οποίος προδιαθέτει για τη διαταραχή παρασυσσόρευσης είναι οι δυσκολίες στην επεξεργασία πληροφοριών στον εγκέφαλο. Δυσκολίες στη γνωστική επεξεργασία πληροφοριών, δυσκολίες στη μνήμη, στις εκτελιστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, στη λήψη αποφάσεων και στην κατηγοριοποίηση difficulties in information processing λένε οι ειδικοί από το γνωστικό μοντέλο. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ένα πρόσωπο με διαταραχή παρασυσσόρευσης είναι διαφορετικός. Έχει εγγενείς δυσκολίες. Έχουν πρόβλημα στον τρόπο που σκέπτονται. Δυσκολεύονται να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σε σύγκριση με ανθρώπους που δεν έχουν διαταραχή παρασυσσόρευσης. Επίσης υπάρχουν δυσπροσαρμοστικοί τρόποι σκέψης αναφορικά με τα αντικείμενα. Με την νοηματοδότηση των αντικειμένων, το συναισθηματικό δεσμό με τα αποκτήματα και τις δυσλειτουργικές πεπιθήσεις σε σχέση με τη μνημονική ικανότητα και τη σημασία της. Με πιο απλά λόγια, τα πρόσωπα τα οποία έχουν δυσκολία να αντιληφθούν γνωστικά τα αντικείμενα ως αντικείμενα και τους δίνουν ένα νόημα που δεν έχουν τα αντικείμενα, που δένονται συναισθηματικά με τα αντικείμενα σε βαθμό αφύσικο, οι οποίοι νομίζουν ότι αν κρατήσουν κοντά τους κάποια αντικείμενα θα κρατήσουν κοντά τους και κάποιες αναμνήσεις του παρελθόντος, και σκέφτονται λανθασμένα ότι αν αποχωριστούν κάποια αντικείμενα θα χάσουν και τις αναμνήσεις τους, αυτοί οι άνθρωποι μέσω των συναισθημάτων τους και όπως τα συναισθήματα τους επηρεάζουν τις στρεβλές του σκέψεις και οι στρεβλές του σκέψεις επηρεάζονται από τα συναισθήματα τους και Κάθε φορά που κάνουν μια παρασυσσορευτική συμπεριφορά μπορεί να νιώθουν ωραία ή να νιώθουν ανακούφιση ή να νιώθουν ευχαρίστηση κάθε φορά που βάζουν ένα αντικείμενο για να το φυλάξουν και άμα νιώθουν δυσαρέσκεια κάθε φορά που πάνε να το πετάξουν αυτό τους προ, προκαταβάλλει ούτως ώστε να είναι πιο ευάλωτοι να πάθουν διαταραχή παρασυσσορεύσης το δέσιμο των ανθρώπων με διαταραχή παρασυσσόρευσης με τα αντικείμενα είναι αφύσικο. Οι παρασυσσόρευτές, οι holders, προσδίδουν στα αντικείμενα αξία που δεν έχουν, πιστεύουν στρεβλά ότι μέσω του δεσίματος τους με τα αντικείμενα δεν θα χάσουν κομμάτια του εαυτού τους, όπως είπαμε και προηγουμένως, Πολλέ φορέ δεν μπορούν να διαχωρίσουν τα αντικείμενα από την ίδια του την ύπαρξη και την ταυτότητα και έτσι η εγκεφαλική λειτουργία κατανόηση, κατηγοριοποίηση λύψεις λήψη αποφάσεων. Έχουν δηλαδή αυτά τα πρόσωπα ένα δυσπροσαρμοστικό τρόπο σκέψη αναφορικά με τα αντικείμενα, maladaptive cognitive content ονομάζεται στα αγγλικά. Είναι δυσπροσαρμοστικό ο τρόπο σκέψη του σε σχέση με το περιεχόμενο του σπιτιού τους. Επίση, όπω είπαμε και προηγουμένω, δίνουν νόημα στα αντικείμενα που δεν έχουν. Ένα αντικείμενο μπορεί να το θεωρήσουν κάτι που δεν είναι και δένονται συναισθηματικά με τα αντικείμενα. Και όπως είπαμε και προηγουμένως έχουν δυσλειτουργικές πεπιθήσεις, λανθασμένες σκέψεις δηλαδή, λανθασμένες πεπιθήσεις, που θεωρούν ότι αν εγώ κρατήσω αυτό το αντικείμενο θα κρατήσω και το θετικό συνέστημα που βίωσα όταν το πήρα για πρώτη φορά, όταν το είδα για πρώτη φορά. Και όπως είπαμε και προηγουμένως η ευχαρίστηση που βιώνει ο παρασυσσορευτής όταν παίρνει κάτι, όταν φυλάει κάτι, σε αντιδιαστολή με το άγχος και το δύσκολο συνέστημα που νιώθει όταν πάει να το πετάξει, ενισχύουν τη συμπεριφορά της παρασυσσόρευσης. Αυτοί οι παράγοντες δηλαδή, οι προσωπικές ευαλωτότητες, οι δυσκολίες, οι γνωστικές στην επεξεργασία πληροφοριών από τον εγκέφαλο, της προσαρμοστικός τρόπος σκέψης, Συναισθηματική σύνδεση με αντικείμενα, απόδοση στα αντικείμενα ιδιωτήτων που δεν έχουν και οι δυσλειτουργικές πεπιθήσεις σε σχέση με την αξία και την ύπαρξη των αντικείμενων μπορεί να οδηγήσουν στη διαταραχή παρασυσσόρευσης. Η οποία είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαταραχή για να αντιμετωπιστεί από τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Είναι από τα πιο δύσκολα. Περιστατικά. Και υπάρχει πολύ ψηλό ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι ξεκινούν θεραπεία και την αφήνουν τη θεραπεία. Και επιστρέφουν πίσω στην παρασυσσόρευση. Κάνοντας λίγη έρευνα για αυτό το επεισόδιο του podcast είδα ότι οι ειδικοί που ερευνούν το ζήτημα ψάχνουν τρόπους για να κρατήσουν το ενδιαφέρον των παρασυσσωρευτών ώστε να ξεκινήσουν και να συνεχίσουν θεραπεία. Γιατί ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι κάνουν drop out. Πώς κάποιοι κάνουν drop out από το σχολείο, παρατάνε το σχολείο. Ε, αυτοί παρατάνε τη θεραπεία. Τι θεραπεία μπορούν να έχουν οι άνθρωποι με διαταραχή παρασυσσόρευσης αν τελικά τη ζητήσουν. Χρειάζεται μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Δεν είναι μονοδιάστατη η θεραπεία που θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τη διαταραχή παρασυσσόρευσης. Από τις ψυχοθεραπείες συστήνεται ως η πλέον ιδανική γνωστική συμπεριφορική θεραπεία γιατί όπως τονίσαμε και προηγουμένως πρόκειται για μια διαταραχή η οποία έχει σχέση με τη γνωστική λειτουργία του ανθρώπου. Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, αλλιώς συμπητή, βοηθά τους ανθρώπους που πάσχουν από διαταραχή παρασυσσόρευσης να αναπτύξουν στρατηγικές για τη βελτίωση των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεως και την αντιμετώπιση της ανάγκης για συγκέντρωση αντικειμένων με βάση τους κύριους και άλλους του 2017 και τους τόλιν και άλλους του 2015. Άρα, από ψυχοθεραπεία προτείνεται το CBT, γνωστική συμπεριφορική θεραπεία για τους χώρτες, για τους παρασυσσορευτές. Όσον αφορά τη φαρα... φαρμακευτική αγωγή δεν υπάρχει ακόμη κάποιο φάρμακο το οποίο να έχει ...βγει στην αγορά και να πούν αυτό είναι ένα φάρμακο που βοηθάει στη θεραπεία της διαταραχής παρασυσσόρευσης. Η αλήθεια όμως είναι ότι κάποιος ψυχίατρος ο οποίος εξετάζει και διαγεγνώσει και ένα άτομο με διαταραχή παρασυσσόρευσης... ...μπορεί να του δώσει μια σωρία φαρμάκων για αντιμετώπιση των συνοσυρωτήτων του άγχους, της κατάθλιψης... ...που όπως είπαμε πολύ συχνά πάνε πακέτο μαζί με τη διαταραχή... Παρά η αντικαταθλιπτική θεραπεία από μόνη τη όμω δεν μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει η παράλληλη χρήση της γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, της φαρμακοθεραπεία και της ομαδική θεραπεία. Έχει βρεθεί μέσα από διάφορε μελέτε ότι η ομαδική θεραπεία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Γιατί πέραν του ότι προσφέρει υποστήριξη και κατανόηση Επίση, οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε μια ομάδα θεραπεία με ανθρώπου που έχουν προβλήματα παρασυσόρευση μπορούν να νιώσουν λιγότερη μοναξιά, να νιώσουν καλά ότι και άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με αυτού, άρα να καταπολεμηθεί το στίγμα, και να μάθουν νέε στρατηγικέ και νέε τεχνικέ, να ανταλλάξουν ιδέε μεταξύ του, να ενισχύσουν τι κοινωνικέ του δεξιότητε και να αναπτύξουν αίσθηση ευθύνη και δέσμευση. Επίση, με βάση τους ΓΙΑΠ και Γκρίσαμ το 2021 είναι πολύ σημαντική η κοινωνική υποστήριξη. Είναι ζωτικής σημασίας η κοινωνική υποστήριξη, καθώς προσφέρει συναισθηματική ενίσχυση, ενθάρρυνση και πρακτική βοήθεια. Είναι εξαιρετικό να υπάρχει ένα υποστηριχτικό κοινωνικό δίκτυο στη ζωή ενός ανθρώπου με διαταραχή παρασυσσόρευσης, το οποίο να το βοηθήσει στην αντιμετώπιση της απομόνησης και του άγχους, να ενισχύσει τη δέσμευση στη θεραπεία και να προάγει την προσωπική ανάπτυξη. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον ένα από τα συμπτώματα της διαταραχής παρασυσσόρευσης είναι ο πάσχος, να μην έχει αναισθησία για το ότι έχει αυτή τη διαταραχή και να απομονώνεται από το κοινωνικό, οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον επειδή ίσως μπορεί να ντρέπεται κιόλας να έρθουν άλλοι άνθρωποι στο σπίτι του και να δουν τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι αποτρεπτικό και για τη θεραπεία. Ξαναλέω, οι μελέτες όλες δείχνουν ότι είναι δύσκολη θεραπεία της διαταραχής παρασυσσόρευσης, ότι χρειάζεται μια πολύ επιστημονική προσέγγιση. Τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι θα ήταν ιδανικό να υπήρχε ένα πρόγραμμα που να μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν σε αυτό το κλειστό πρόγραμμα για ένα διάστημα μηνών όπου να μεταφερθούν σε ένα νέο περιβάλλον όπου η ομαδική ψυχοθεραπεία να γίνεται καθημερινός η ατομική ψυχοθεραπεία καθημερινός σε ένα δομημένο περιβάλλον όπου να αποκτήσουν και κοινωνική υποστήριξη εξ όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και στην Κύπρο τουλάχιστον. Ούτε γνωρίζω αν θα δεχόταν κάποιο με διαταραχή παρασυσσόρευση να φύγει από το χώρο στον οποίο διαμένει και να πάει να μείνει κάπου αλλού. Γιατί τα πρόσωπα αυτά, πέρα από τι διαταραχέ άχου και τι διαταραχέ κατάθλιψη, συχνά παρουσιάζουν στα ίδια πλαίσια και αγοραφοβία και άρνηση εξόδου από το σπίτι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η διαταραχή παρασυσσόρευσης είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ψυχική διαταραχή. Παρατηρείται περισσότερο σε μεγαλύτερες ηλικίε παρά σε νεότερους. Είναι μια διαταραχή η οποία έχει τη δική της ξεχωριστή ταξινόμηση στον DSM-5. Βρίσκεται όμως στο ίδιο ψυχαναγκαστικό φάσμα. Είναι μια διαταραχή η οποία συγγενεύει με άλλες ιδιοψυχαναγκαστικές διαταραχές, δεν είναι όμως σύμπτωμα ...αλλών ιδιοψυχαναγκαστικών διαταραχών όπως νομίζαμε στο παρελθόν. Και δεν γνωρίζουμε ακόμη τα ακριβή αίτια γιατί κάποιος να αναπτύσσει τη διαταραχή παρά σώρευσης. Γνωρίζουμε όμως κάποιους παράγοντες ψυχολογικά αίτια τα οποία μπορεί να προδιαθέσουν ένα πρόσωπο... στην να αυτή τη διαταραχή. Λίγα λόγια για του οικείους, τους συγγενείς, τους φροντιστές, ανθρώπου με διαταραχή παρά σώρευσης το πρόσωπο που έχετε μπροστά σας, ο συγγενής σας, ο γονέας σας, η μητέρα σας, ο πατέρας σας, ένας θείος, μια θεία, ένας αδερφός, μια αδερφή, ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος είναι μέσα στο λαβύρινθο της διαταραχής παρασυσσόρευσης, πολύ δύσκολα θα σας ακούσει, πολύ δύσκολα θα επηρεαστεί θετικά από τη δική σας παρέμβαση και πολύ δύσκολα θα κατανοήσει τι πραγματικά συμβαίνει. Είναι απόλυτα φυσικό και αναμενόμενο να προσπαθείτε να εξηγήσετε σε ένα πρόσωπο με διαταραχή παρασυσσόρευσης όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα και να το αρνείτε. Να μην το αντιλαμβάνετε. Δεν σημαίνει ότι δεν το εξηγείτε εσείς καλά. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι βυθισμένος μέσα σε αυτό το δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης και δεν μπορεί να καταλάβει πέρα από αυτό. αντιλαμβάνομαι ότι είναι ιδιαίτερα στενάχωρο να γνωρίζουμε ότι ένα πρόσωπο που αγαπάμε βρίσκεται σε τέτοιες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Πρόκειται για πολύ άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Ότι ζει σε ένα χώρο στον οποίο επικρατεί η βρωμιά, η δυσοδεία, τα σκουπίδια, η επικινδυνότητα για μολύνσεις και ούτω καθεξής προσπαθούμε να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν και πάσχουν από αυτή τη διαταραχή για το ότι ανησυχούμε για την υγεία τους και για το ότι θέλουμε, επιθυμούμε να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Πολύ πιθανόν να μην κάνουν. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά οφείλω να είμαι ρεαλίστρια. Δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα εγώ ως ψυχολόγος δεν έχω αναλάβει ποτέ περίπτωση ανθρώπου με διαταραχή παρασυσσόρευσης. Έχω όμως συναντήσει παλαιότερα όταν είχα το γραφείο συγγενείς και οικίους ανθρώπων με διαταραχή παρασυσσόρευσης οι οποίοι στις περιπτώσεις που συνάντησα εγώ κατάφεραν να βάλουν μια τάξη στο σπίτι του παρασυσσορευτή μόνο μετά που πέθανε ο παρασυσσορευτής. Οπότε, εάν έχετε ένα τέτοιο πρόσωπο στο οικογενειακό σας περιβάλλον, κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας, αλλά μην αποθαρρύνεστε εάν δεν εισακούεστε. Δεν φταίτε εσείς. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαταραχή, η οποία προσβάλλει κυρίως τον τρόπο σκέψης ενός ανθρώπου. Και καταλήγει μέσα από αυτή τη διαταραχή να είναι στρεβλός ο τρόπος σκέψης ενός ανθρώπου και να είναι όλος του ο κόσμος, όλα εκείνα τα αντικείμενα που μανιωδώς μαζεύει, όλα εκείνα που για μας είναι σκουπίδια, που για μας είναι πράγματα που πρέπει να έχουν πεταχτεί, που θα πρέπει να έχουν διαλεχθεί, κάποια να κρατηθούν, κάποια να δοθούν, κάποια να πεταχτούν, για εκείνο το πρόσωπο, εκείνα τα αντικείμενα, όλος του ο και νιώθει ασφάλεια μόνο όταν βρίσκεται μέσα σε εκείνο το τεράστιο χάος, στο οποίο εμεί ίσω να περάσουμε και απ' έξω, γιατί αναδίδουν και μεγάλη δυσοδία συνήθω αυτή η σωρή piles, λέγεται στα αγγλικά, αυτών των άχρηστων αντικειμένων που βρίσκονται σε ένα σπίτι. Είναι πολύ δύσκολη η θέση σου να έχει έναν τέτοιο συγγενή. Νιώθουμε την υποχρέωση και επιμένουμε να δουν κάποιον ειδικό ψυχική υγεία, όμω το πιο πιθανό είναι να μην εισακουστούμε όταν κάνουμε μια τέτοια έκκληση και όταν ζητήσουμε με αγάπη και καλοσύνη να πάρει βοήθεια το αγαπημένο μας πρόσωπο που βρίσκεται χωμένο κάτω από σωρούς από σκουπίδια. Προτείνω στους φίλους και συγγενείς ανθρώπων με διαταραχή παρασυσσόρευσης να ζητήσουν ήδη ψυχολογική βοήθεια και στήριξη, ώστε να διαχειριστούν καλύτερα αυτή τη συνθήκη ξαναλέω, για παιδιά και συγγενείς παρασυσσωρευτών που ανησυχούν μην τυχόν και εκδηλώσουν την ίδια διαταραχή, είστε σε καλό δρόμο εφόσον ανησυχείτε, συνεχίστε να ψυχοεκπαιδεύεστε, πάρτε στη ψυχοθεραπεία τα όποια τραύματα σας και το πιο πιθανό είναι να μην την αναπτύξετε. Και αν πάμε λίγο πίσω στους προδιαθετικούς παράγοντες, στους ψυχολογικούς προδιαθετικούς παράγοντες που είναι η προσωπική ευαλωτότητα πρώτη και καλύτερη, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ψυχοθεραπεία, παίρνει τα τραύματά του στη ψυχοθεραπεία και προσπαθεί να τα γιατρέψει, ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες ...και τη συνδεσιμότητα του με τους άλλους ανθρώπους, ένας άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί τον τρόπο σκέψης του όταν αυτός του δημιουργεί προβλήματα, ένας άνθρωπος ο οποίος αν δει ότι δένεται υπερβολικά με ένα αντικείμενο έχει το θάρρος στην αρχή που βλέπει μια τέτοια παράλογη συνδεσιμότητα με αντικείμενα να διακόψει τη συνδεσιμότητα... Ένα άνθρωπο ο οποίο σπρώχνει τον εαυτό του για να κάνει συχνά ξεκαθαρίσματα και τακτοποίηση στο σπίτι του, πολύ πιθανό να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Θέλω να δώσω κάποιε πρακτικέ συμβουλέ για όλου μα. Είναι πολύ καλή ιδέα κάθε τρει μήνε ή κάθε έξι μήνε. Μερικοί το λένε ανοιξιάτικο καθάρισμα, spring cleaning ή χειμωνιάτικο καθάρισμα τρει με τέσσερι φορέ το χρόνο είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να παίρνουμε έτσι μία σακούλα σκουπιδιών, μία σακούλα για ανακύκλωση, μία σακούλα για ρούχα που είναι να τα δώσουμε σε ανθρώπου που τα χρειαζόνται περισσότερο από εμά, μία σακούλα για αντικείμενα που είναι να τα δώσουμε σε ανθρώπου που τα χρειάζονται περισσότερο από εμά και να κάνουμε ένα ξεκαθαρίσμα στα αντικείμενα μας. Δεν έχω γνωρίσει μέχρι τώρα ανθρώπους οι οποίοι να έχουν παράπονο ότι ξεκαθάρισα τα αντικείμενα μου το 20 ή τα ξεκαθάρισα το 15 ή τα ξεκαθάρισα το 10 και έχω χάσει αντικείμενα που τώρα τα ψάχνω. Πολύ πιο συχνά όμως έχω ακούσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν ποτέ ξεκαθάρισμα να μην μπορούν να βρουν κανένα αντικείμενο και να χάνονται μέσα σε σωρούς από πολλά αντικείμενα ταχτούς Όταν βάλουμε ως στόχο να συγυρίζουμε το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε, να συγυρίζουμε το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουμε, να συγυρίζουμε το περιβάλλον στο οποίο μαγειρεύουμε, αυτή η εξωτερική τακτοποίηση του περιβάλλοντος βοηθάει συμβολικά και στην εσωτερική τακτοποίηση δικών μας ζητημάτων. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Εγώ προσωπικά έχω μία τάση προς τους δύο ψυχαναγκασμούς. Η μητέρα μου είναι διαγνωσμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ψυχαναγκαστική διαταραχή και με, δεν έχει τη διαταραχή παρασυσσόρευσης όμως έχει συμπεριφορέ συμπεριφορές υπερβολικής αποθήκευσης υψηλής αποθήκευσης τροφίμων αντικειμένων κτλ και όταν πήγα να σπουδάσω ψυχολογία στο τρίτο έτος όταν πήγα να μείνω μόνη μου, όταν έφυγα από το φοιτητικό οικοτροφείο στο οποίο διέμενα, παρατήρησα στον εαυτό μου ότι άρχισα να έχω κάποιες ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές. Οπότε τότε είπα στον εαυτό μου δεν θα σου επιτρέψω να γίνεις όπως η μητέρα σου. Σήμερα στα 50 μου δεν είμαι ιδιοψυχαναγκαστική, έχω κάποια στοιχεία ιδιοψυχαναγκασμών, έχω κάποια στοιχεία που να προσωμιάζουν στην ευαλωτότητα ίσως που έχουν κάποιοι άνθρωποι για ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, Όμω, κατάφερα να μην πάθω τη ψυχαναγκαστική διαταραχή. Βοήθησε πάρα πολύ και η χρόνια ψυχοθεραπεία που έχω κάνει. Αλλά, ω ψυχολόγο, θεωρώ ότι πιο σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονό ότι πήρα την απόφαση ότι δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να γίνω ένα δυσλειτουργικό άτομο το οποίο να ανησυχώ περισσότερο για την καθαριότητα από ότι για την ίδια τη ζωή. Και όσον αφορά στην αποθήκευση αγαθών, ε, είχα μια γιαγιά η οποία είχε το μισό της σπίτι παρά συσσωρευτικό χώρο. Πιέζω τον εαυτό μου σε ταχτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο να κάνω ξεκαθαρίσματα. Και λόγω της ιδιότητας μου λαμβάνω και πολλά αντικείμενα ως δώρα γιατί οι άνθρωποι θέλουν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για κάποια βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube που ήταν χρήσιμα και ωφέλιμα σε αυτούς. Φροντίζω και να αποθηκεύω τα αντικείμενα με τρόπο που να τα βρίσκω εύκολα, αλλά και αντικείμενα τα οποία δεν τα χρειάζομαι να τα δίνω σε ανθρώπου που τα χρειάζονται. Πιέζω τον εαυτό μου να το κάνει αυτό. Είναι λίγο δύσκολο στην αρχή το να πάρει απόφαση να αποχωριστεί κάποια αντικείμενα. Από την άλλη, όμω, η ανακούφιση που νιώθει όταν ο χώρο σου ελαφραίνει και έχει λιγότερα και πιο, τα πιο χρήσιμα και τα αντικείμενα πρώτης ανάγκης που έχεις, είναι μία ικανοποίηση ε, και με τα βιβλία μπορούμε να το κάνουμε αυτό για παράδειγμα φέτος πήρα πολλές σακούλες μαύρες σακούλες μεγάλες με βιβλία σε μια βιβλιοθήκη που εκεί εδώ η περιοχή μας που μπορεί ο κόσμος να πάρει τα βιβλία και να τα πάρει κάποιος άλλος να τα διαβάσει ήταν βιβλία που τα είχα διαβάσει βιβλία που δεν θα τα ξαναδιάβαζα το οποίο είπα θα τα δώσω τι δεν έχει νόημα να κρατάμε βιβλία στο αράφια, να κρατάμε βιβλία στις, βιβλιο... στις βιβλιοθήκες μας, να τρώνε σκόνες, το οποία δεν θα τα ξαναδιαβάσουν. Τώρα που σας μιλάω βλέπω από την οθόνη μου στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης ότι υπάρχουν ένα σωρό box files που εκεί μέσα βρίσκονται σημειώσεις μου από το Πανεπιστήμιο και έχει πολύ καιρό που σκέφτομαι να τις κρατήσω ή να τις πετάξω. Τις κρατάω όμως ως αρχιακό στοιχείο, γιατί θα είναι πολύ ενδιαφέρον σε δέκα χρόνια, για παράδειγμα, να πω, να διαβάσω τι γράφαμε πριν 40 χρόνια και τι διδασκόμασταν πριν 40 χρόνια, θα έχει ίσως ένα ιστορικό ενδιαφέρον. Ε, Νοείται ότι, ε, χάρη το λογό, δεν είναι όλες οι σημείωσεις από το Πανεπιστήμιο, είναι μερικές τις οποίες έχω κρατήσει, Τις υπόλοιπες τις έχω πάρει στην ανακύκλωση όχι γιατί θέλω να πετάξω τον κόπο μου όταν ήμουν φοιτήτρια, αλλά γιατί εκπλήρωσαν τον σκοπό τους. Ο σκοπός τους ήταν να μάθω εκείνο το συγκεκριμένο μάθημα, να κατανοήσω καλύτερα εκείνο το συγκεκριμένο μάθημα, να δώσω τις εξετάσεις και να τις περάσω. Το να κρατάω όλες τις σημειώσει δεν έχει περισσότερη συναισθηματική αξία από το να κρατήσω τις τρεις σημειώσει που κράτησα. Τη διπλωματική μου εργασία, και δύο μαθήματα τα οποία μου έμειναν στο μυαλό. Μπορούμε έτσι να κάνουμε μια αξιολόγηση. Και αν νιώθουμε ότι δυσκολευόμαστε από μόνοι μας να συγυρίσουμε ε, τα πράγματα μας, να τα αξιολογήσουμε, ίσως να μας βοηθήσει ένας καλός μας φίλος, κάποιος που μας γνωρίζει καλά, γνωρίζει το χαρακτήρα μας και την προσωπικότητα μας και τι ίσως να είναι αυθεντικά και ουσιαστικά σημαντικό για μας ή όχι ή μπορούμε να το πάρουμε και αυτό το θέμα στη ψυχοθεραπεία μας αν κάνουμε ψυχοθεραπεία. Φίλες και φίλοι, είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ ήταν το 61 το επεισόδιο του podcast. Το θέμα του ήταν, είναι η διαταραχή παρασυσσόρευσης. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο και θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια τις απόψεις σας, ερωτήματα ή και τυχόν σχετικές εμπειρίες που έχετε σε σχέση με αυτή τη διαταραχή σας φιλό.